Μου φαίνεται εδώ. James Bond. Δεν θέλει καθόλου. Μ' αρέσει αυτή η περσόνα που έχεις χτίσει σήμερα. Αρμάνι είναι αυτό το γυαλιά. Βέβαια. Τα πρωινά μου γυαλιά μόνο Αρμάνι είναι. Γεια σου, είμαι η Χαρίκλια. Γεια σου, είναι ο Χουις Παπ. Και αυτό είναι το πρωινό χαραμό Roadcast. Γεια μας. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα το πρωί. Ναι, θα είναι. Τον ήλιο κοιτά. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και κάνουμε λίγο το intro για το σημερινό roadcast, το οποίο θα είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Προφανώς. Γιατί... Είσαι σαν αυτούς τους στάρ που θέλουν να κρύψουν την ταυτότητά τους, να μην έρθουν οι παπαράτσι. Εγώ θέλω να κοιμηθώ. Για το σημερινό roadcast, το οποίο θα είναι διαφορετικό από τα άλλα, γιατί θα σου δείξουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να ηχογραφήσουμε σαν cover το κομμάτι της Eurovision που κέρδισε φέτος της Loreen, το Tattoo. Έχουμε κάνει κάποια backstage γυρισματάκια, οπότε σήμερα αυτά θα δείτε πιο πολύ, σαν ένα short vlog. Και φυσικά μετά μπορείτε να πάτε να ακούσετε το cover μας και στο YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες Spotify, iTunes, Apple Music, bla bla bla. Να μας πεις και να μας πείτε, whatever, αν σας αρέσει. Και τι άλλο θα θέλετε να ακούσετε στην πορεία. Ακριβώς όπως το είπα, χαρίκλα. Να σας πάρουμε μαζί σε όλη τη διαδικασία, στην ηχογράφηση, στην παραγωγή, στη μίξη και ακόμη και στο release, πώς κάναμε το upload πιθανότατα. Επειδή ο Who's Pop επιστρέφει η Βουλγαρία, θα είμαστε χώρια σε αυτή τη διαδικασία επεξεργασίας μετά την ηχογράφηση. Οπότε, stay tuned. Και πάμε να δούμε πώς έγινε όλο αυτό. Για πάμε. Τι σε καταγράφω. Έτσι, να το κάνουμε τσιφτετέλη. Τι κάνεις εκεί? Μας κάνω διάσημους. Τι? Μας κάνω διάσημους. Αχα! Σαν να πετάς πράγματα. No, I don't care about the mind, cause all I want is to be loved. No, all I care about is you. You stuck on me like a tattoo. Violins playing and the angels crying when the stars are lying. I'll be there. Ναι. This is not the end, no. This will come and
έρχεται στο τέλος που καταλαβαίνει την καλά λάθη. Από ένα μόνο. Τ' άκουσα. Πώς νιώθεις, Νίκο? Πώς νιώθεις? Εξαιρετικά, όπως πάντα. Και γράφουμε. Ωραία, το βρήκα. Λίγο πιο πίσω. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία παραγωγής ενός τέτοιου κομματιού. Ξεκίνησα φτιάχνοντας τη βασική μου μελωδία, αφού είχα βρει τις συγχορδίες και την τονικότητα του κομματιού. Ξεκίνησα με αυτό εδώ το όργανο. Στη συνέχεια άρχισα να το κάνω layering, δηλαδή να το γεμίζω συχνοτικά, να παίζω την ίδια μελωδία σε πιο υψηλές συχνότητες, οπότε πρόσθεσα και αυτό τον ήχο. Στη συνέχεια πρόσθεσα ένα πιάνο για να φτιάξει ατμόσφαιρα. Είναι αυτό εδώ. Από εκεί και πέρα έπαιξα άλλα δύο όργανα πάνω σε αυτή τη μελωδία με κάποιες παραλλαγές, κάποιες χορδές, αυτές εδώ πέρα. Και ένα σαξόφωνο. Και τέλος από όργανα έχω παίξει και ένα φλάουτο, αυτό εδώ πέρα. Συνέχεια πρόσθεσα ένα μπάσο, μια πολύ απλή μπασογραμμή πάνω στη μελωδία. Και όλα μαζί ακούγονται έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε για να ανεβάσουμε το κομμάτι μας μέσω του DistroKid. Υπάρχει χρέωση γιατί είναι cover στα $12. Και γενικότερα
Don't judge my look, αλλά το κομμάτι θα είναι πολύ σύντομα live. Επίσης, κάπου εδώ πέρα να πω ότι υπάρχει και σχετικό βιντεάκι στο κανάλι για το πώς να ανεβάσεις μόνος σου το κομμάτι σου μέσω του DistroKid, το οποίο είναι πανεύκολο, γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, είτε είναι κανονικό κομμάτι, είτε είναι άλμπουμ, είτε είναι ένα cover song όπως κάναμε εμείς. Γενικότερα να πούμε και για το εξώφυλλο ότι ήταν ένα έτσι πολύ ωραίο και πολύ εύκολο προτζεκτάκι, ουσιαστικά τα χέρια μας με λίγη σκιά και φυσικά το όνομα του κομματιού και ένα cover από Vibesession.gr. Εύχομαι να σας αρέσει και γενικότερα να μας γράψετε και στα σχόλια τι άλλο μπορεί να θέλατε να δείτε σχετικά με την παραγωγή ενός cover τραγουδιού. Αυτή ήταν λοιπόν η διαδικασία που ακολουθήσαμε. Αν θέλεις να ακούσεις το κομμάτι, μπορείς να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή για να το ακούσεις ή το link εδώ. Κάνε subscribe για να παρακολουθείς και να μην χάνεις ποτέ τα roadcast και γράψε μας στα σχόλια την απάντησή σου στην ερώτηση της εβδομάδος. Ποιο τραγούδι θα ήθελες να δεις να κάνουμε cover? Τι είπα? Καλά το είπα. Δεν ξέρω. Ποιο τραγούδι θα ήθελες να δεις να κάνουμε cover? Ποιο θα ήθελες... Δεν ξέρω κάτι αυτό που είπα στην αρχή. Σε ευχαριστούμε που παρακολούθησες το σημερινό επεισόδιο και καλή πέρα. Και καλή εβδομάδα. Άνι μου.